καλημέρα σας. Όσοι είναι όρθιοι, αφού έχουμε καρεκλίτσες, γιατί δεν κάθεστε? Θέλουμε να τραβάμε. Θέλετε να τραβάτε, ωραία. Λοιπόν, σας καλωσορίζουμε για ακόμη μια φορά σε αυτόν εδώ τον χώρο που το ξέρετε πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον οι πιο παλιοί γονείς. Να πω λίγα λογάκια. Τα λόγια μου φέτος είναι λίγο διαφορετικά από αυτά με τα οποία συνήθιζα να ξεκινάω τις γιορτές τις χριστουγεννιάτικες. Ίσως να μην είναι τόσο αισιόδοξα και είναι γιατί γενικά περνάμε λίγο άσχημα. Παρ' όλα αυτά, μετά θα ευθυμίσουμε με τα παιδάκια, γιατί αυτά είναι και η ελπίδα όλου του κόσμου. Αγαπητοί γονείς λοιπόν, αγαπητά παιδιά, κυρίες και κύριοι, να ευχηθούμε ακόμη μια φορά, δεν φτάνει. Τα φετινά Χριστούγεννα μας δίνουν την ευκαιρία να κάνουμε τον απολογισμό μας με ιδιαίτερη προσοχή. Μεγάλη ίσως η πρόοδος στο χρόνο που τελείωσε, ανακούφισε ίσως τον ανθρώπινο πόνο, έδωσε λύσεις ίσως σε αρκετά προβλήματα, αλλά μας χάρισε εντός εισαγωγικών και πολύ πίκρα, απογοήτευση και απεσιοδοξία για το μέλλον. Δεν μπορούμε όμως παρά να συνεχίσουμε τη ζωή με όνειρο και ελπίδα να λειτουργήσει σαν βάλσαμο η θωριά στο αύριο και να λογαριαστούμε με τον χρόνο. Αχ, αυτός ο χρόνος. Καθένας μας πρέπει να αισθανθεί την ανάγκη να αυτοκριθεί. Όχι μόνο από υποχρέωση σαν άνθρωπος που δρά, αλλά και από ευθύνη απέναντι στους συνανθρώπους του, που βρίσκονται τόσο κοντά μα και τόσο μακριά. Πρέπει να περιποιήσουμε την τιμή στους εαυτούς μας, να απολογηθούμε δημόσια, να εκτεθούμε και να σηκώσουμε τις πλάτες μας στο μέρος της ευθύνης που μας αναλογεί για ό,τι μικρό και φτηνό, για ό,τι τραγικό και απάνθρωπο πλημμυρίζει τα τελευταία χρόνια τη ζωή μας, τη ζωή όλου του κόσμου. Ο κόσμος που ζούμε είναι αυτός που ετοιμάζουμε για τα παιδιά μας και μου φαίνεται ότι δεν είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι γι' αυτόν. Το γεγονός της γενέθλιας ημέρας του Χριστού, με ό,τι αυτό δηλώνει στην ιστορία της ανθρωπότητας, ας μας βάλει με αγωνία ανάλογη και σκέψη μπροστά στα προβλήματα που δημιουργήσαμε στο μικρό κόσμο της χαμοζωής μας, αλλά και σε αυτά που μας δημιούργησαν οι δυνάμεις που διαμορφώνουν συνδύσεις χωρίς αντίσταση και κριτική. Ο Θεάνθρωπος οδηγός μας, το βίωμά του, η απόλυτη και κρυστάλλινη θέση αγώνα πνευματικής ζωής και μεγαλοψυχίας. Δεν μπορούμε παρά μαζί του να ξαναγεννηθούμε αν θέλουμε την αλλαγή. Τα όνειρα και οι ελπίδες για ό,τι καλύτερο να δίνουν περιεχόμενο στη σκέψη και στις πράξεις μας και οι πανανθρώπινες αξίες της ζωής να γίνουν επικεφαλίδες περιεκτικών κειμένων αλτρουισμού και ευζωίας με γνώμονα το εμείς και καθυπόταξη του εγώ. Θέλουμε να ευχηθούμε λοιπόν, ανοίγοντας το κεφάλαιο 2012, να αρνηθούμε στους εαυτούς μας την παγκοσμιοποίηση της τυποποιημένης σκέψης, τη θεοποίηση, τη θεοποίηση του καταναλωτισμού, την άκρητη χρήση της πληροφορικής και την απόλυτη εγωπάθεια της απομόνωσής μας που καταντά μισανθρωπισμός. Μετά δε, να ενστερνιστούμε τα μηνύματα της ζωής του ανθρώπου και να βιώσουμε την εν ειρήνη πορεία με αγάπη στον συνάνθρωπο, βαθιά έννοια για τους γόνους της κοινωνίας μας, ήθος για την επικοινωνία με τους συνανθρώπους μας και αγώνα ατελείωτο για μια βαθιά σχέση με τη ζωή και τον άνθρωπο που ξεπηδά μέσα από την αισθητική καλλιέργεια της ομορφιάς και της ποιητικής δημιουργίας. Χρόνια λοιπόν πολλά και όμορφα σε εσάς, στις οικογένειές σας και στα παιδιά, τα δικά μας, αλλά και όλου του κόσμου. Δύο λογάκια μόνο για το τι θα δούμε και ξεκινάμε αμέσως. Και επειδή πρέπει να ευθυμίσουμε και θα ευθυμίσουμε σίγουρα με τα παιδιά, για σήμερα έχουμε τη Φρικαντέλα, τη Μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παραμύθι του Ευγενίου Τριβιζά. Η διασκευή είναι δική μας και είναι προσαρμοσμένη πάνω στα παιδάκια που έχουμε και στον αριθμό των παιδιών που έχουμε. Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα σας ευχαριστήσουμε. Καλή επιτυχία στα παιδάκια. Και θέλω να πω, πρώτον στους μεγάλους ότι κάνουμε ησυχία. Το ξέρετε αυτό. Το λέω και συνέχεια. Και δεύτερον στα μικρά παιδιά ότι, κορίτσια, μισό λεπτάκι. Έχουμε, εκτός από τα δωράκια,
και ωραία σοκολατάκια από ένα Διονύση που δεν προλάβαμε να κεράσουμε. Και ωραίες σοκοφρέτες πάλι από έναν άλλο Διονύση που έχουμε στην τάξη μας και δεν προλάβαμε να μοιράσουμε τη σοκοφρετούλη. Έχουμε λοιπόν πολλά δωράκια σήμερα, αλλά πρέπει να καθίσουμε ήσυχα. Εντάξει? Πάμε λοιπόν και καλή μας επιτυχία και καλή διασκέδαση. Πολύ ησυχία! Ορίστε! Μοιράζω, περιμένω έτσι. Δεν πειράζει, δεν ξέρω. Να το βάλεις μόνο από το δέντρο. Τελειώσαμε, κορίτσια. Ναι, ναι. Ωραία. Η ίδια μου φτάσεις. Πάμε, φύγαμε. Για να σας δώσω να καταλάβετε,
φρικαντέλα στο σπίτι της δεν έχει ούτε καλάθια ούτε μπουκαλάκια. Έχει μόνο κακάθια και μπουκακάκια. Θα πάρω